κρατώντας πανό μέλη του Συλλόγου Ειδικού Βοηθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, διαμαρτυρώμενοι για το σύστημα προσλήψεων και διορισμών 4.500 εκπαιδευτικών, το οποίο, όπως επισημαίνουν, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μηχανισμό απόλυσης αυτών που χρόνια τώρα υπηρετούν τη γενική και ειδική εκπαίδευση ανά την Ελλάδα, με προσωπικό και οικογενειακό κόστος για να αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Όπως επισημαίνουν, όλες οι τελευταίες εξελίξεις αρχής γενομένης από τις ανακατατάξεις στους πίνακες, με παραλήψεις και λάθη που βγάζει εκτός οργανικές θέσεις, έρχεται τώρα και η κατανομή διορισμών στις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να πυροδοτήσει το αλληλοφάγωμα και την ανθρωποφαγία μεταξύ μας. Με διορισμών που πετάει απ' έξω αρκετούς συναδέλφους που μέχρι τώρα είναι 33.000 που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σχολείων όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Ένα σύστημα που βάζει τους συναδέλφους στο κυνήγι προσόντων, που αυτό έχει αποτέλεσμα την απαξίωση του βασικού πτυχίου και της προϋπηρεσίας. Εμείς σαν σωματείο δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση, εργασιακή έκπτωση συναδέλφων που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στα σχολεία, και γι' αυτό απαιτούμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων. Κανένας συνάδελφος εκτός των πινάκων του ΑΣΕΠ.